Μαζί μας έχουμε τον Διονύση Χατζηδάκη, Δήμαρχο Παλαιού Φαλήρου. Καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Σήμερα είχατε μία συνάντηση με τον Υπουργό Δημοσίας Τάξεως, κύριο Τόσκα, για θέματα δημοσίας τάξεως. Είχε κάποια... κατέληξε κάπου αυτή η συζήτηση? Σήμερα επισκέφθηκε το Δήμο μας ο αναπληρωτής Υπουργός Προστασίας του Πολίτη μαζί με τον Αρχηγό της Αστυνομίας και Επιτελής. Είχαμε κάνει μία συνάντηση το Μάιο και είχαμε πει ότι μετά από 1 με 1,5 μήνα θα ξανασυναντηθούμε, αυτά τα οποία συζητήσαμε να δούμε εάν είναι στο σωστό δρόμο ή κάτι υλοποιείται. Είχαμε μία έντιμη συζήτηση, αλλά εκείνο εκεί το οποίο δεν μπορώ να δεχθώ είναι όταν λέει ότι το 70% της εγκληματικότητας έχει περιοριστεί. Εν πάση περιπτώσει, δεν θα σταθούμε σε ποσοστά. Το θέμα είναι ότι κάθε μέρα το αίσθημα της προστασίας των δημοτών γίνεται και πιο δύσκολο, και αυτό οφείλεται όχι γιατί δεν είναι ικανή η αστυνομία, οφείλεται στο γεγονός ότι τα αστυνομικά τμήματα είναι υποστελεχωμένα. Λοιπόν, πήραμε ορισμένες υποσχέσεις και πιστεύουμε ότι τις επόμενες μέρες θα πετύχουμε να υπάρχει μόνιμη δύναμη βίας εδώ, θα υπάρχουν περιπολίες και θα υπάρξει μία στελέχωση του αστυνομικού τμήματος περίπου 15%. Πιστεύω αυτά τα πράγματα να αποδώσουν. Από την προηγούμενη συνάντησή σας μέχρι τη σημερινή, κάποια βελτίωση στις συνθήκες είχατε δει? Είχαμε δει μία βελτίωση την πρώτη εβδομάδα, μετά κάναμε μεγάλη κοιλιά. Αυτό είναι το θέμα μας. Και επί τη ευκαιρία που είσαστε σήμερα εδώ στο Φάλιρο, θέλω να πω μία λέξη. Η πραγματική ελπίδα έρχεται, ο λαϊκισμός τελείωσε, τα ψέματα πλέον δεν επαρκούν, ο κόσμος δεν πείθεται. Και η πραγματική ελπίδα λέγεται Κυριάκος Μητσοτάκης.